που διάδεχε λίγο πριν τον κύριο Τσάρα. Εγώ από ό,τι θυμάμαι, κύριε συνάδελφε, στην Επιτροπή που συζητούσαμε, ξεργαζόμαστε το νομοσχέδιο αυτό, η πρώτη τοποθέτηση του εισηγητή, του κύριου Καραγκούνη, τον βλέπω εδώ, ήταν ότι στέκεται στετικά επί της αρχής του νομοσχεδίου. Όχι, έκανε λάθος. Κάθε φορά, σε κάθε συνεδρία, ακούστε, συνεδρίαση με συνεδρίαση, υπήρχε διολίσθηση από την θετική στάση απέναντι στην επιφύλαξη για να φτάσει. Ακούστε, δεν ακούτε. Παρακαλώ. Ήταν θετική, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Στο η πρώτη δήλωση του κύριου Καραγκούνη ήταν στέκεται θετικά επί της αρχής του νομοσχεδίου. Διολίσθησε στην επιφύλαξη στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής για να καταλήξει σήμερα στην καταψήφιση. Ξέρετε γιατί? Γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ δυνατή η ακραία φωνή μέσα στο κόμμα σας. Να φτάσετε σήμερα να φέρετε ένα νομοσχέδιο τη μέρα που συζητείτε στην Ολομέλεια. Ας το κάνατε στην Επιτροπή. Ότι έχετε μια άλλη στάση, μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη αντίληψη, μια άλλη πρόταση πολιτική που δεν είχατε. Και δεν είχατε πρόταση άλλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα ακούσαμε στην Επιτροπή. Και μάλιστα πολύ ωραία συνεδριάστηκε των Επιτροπών, κύριε Βορύδη. Δεν μας είπατε για τίποτα, για άλλη σκέψη. Μας είπατε μόνο θετικά καταρχήν στην αρχή του νομοσχεδίου. Θα δούμε επί των άρθρων. Πήγατε στην επιφύλαξη ή θα είστε καταψήφιση. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι μια άσκηση δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε, κύριε Βορύδη, με μέτρα δικέ μα πρωτοβουλίε. Αυτό είναι αυτοπροστασία. Δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανένα άλλο. Κύριε Βορύδη, μην κάνετε διάλογο. Δεν πειράζει, μέρα, κύριε Βορύδη. Ο διάλογο εκ των ενδιαφερόντων καλεί στην αρμονία, το είπε και ο Ηράκλειτο. Από τι αφορέ αρμονία. Θεωρώ λοιπόν ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι μια άσκηση δικαιωμάτων. Είναι μια πρωτοβουλία νομοθετική στον χώρο τη ιδιωτική αυτονομία. Και υπό την έννοια αυτή είναι μια πρωτοβουλία για την προάσπιση των πάγιων, απαράγραπτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που θέλει πλέον να γίνει και θεσμό στην νομοθέτηση, στο κράτος δικαίου και στο κράτος της κοινωνικής συμβίωσης, στην κοινωνική συμβίωση. Εκ προημίου, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι ακούστηκαν κάποια πράγματα και κάποιες θεωρίες ότι το ατομικό δικαίωμα δεν μπορεί να υπάρξει αυτονομημένο στην ελληνική κοινωνία ή σε οποιαδήποτε κοινωνία, αν δεν συνδυάζεται, αν δεν παραλύζεται, αν δεν διασχετίζεται, αν δεν διαπλέκεται και με κοινωνικά δικαιώματα. Μάλλον μερικοί έχουν μια τεράστια σύγχυση. Και κυρίως απευθύνομαι στους συναδέλφους του ΚΚΕ. Θεωρώ ότι έχετε την άποψή σας. Είναι λαθασμένη. Είναι λαθημένη η άποψή σας. Το ατομικό δικαίωμα, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, είναι κατάκτηση των πολιτών όλων των δημοκρατικών κοινωνιών απέναντι στο κράτος. Δεν είναι παροχή. Είναι αμυντικό δικαίωμα που απαγορεύει το κράτος να επιβαίνει στα ιδιωτικά του συμφέροντα. Αυτό είναι δικαίωμα. Και δεν είναι και είναι κατάκτηση. Και όταν έχει περιληφθεί ως διάταξη στα συντάγματα, είναι αποτέλεσμα αγώνων θυσίες, αίματος. Ποιους αγώνες? Πάντοτε η αριστερά ήταν μπροστάρης. Και αν θυμηθείτε τη δεκαετία των 50 και των 60, όπου πλέον η αριστερά τι αξιώνε ενώ τους συσχετίζεται και εκείνες, το 1-4, τι ήταν το ακροτηλεύτερο άρθρο του συντάγματος του 52? Τηρήστε την νομιμότητα. Αυτή την αστική νομιμότητα έστω. Γιατί? Διότι δίνει χώρο, κύριε, στην αριστερά να αναπτύξει τις ιδέες της, να πάρει τις πρωτοβουλίες της και να καταθέσει τις προτάσεις της. Αυτό είναι. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Το ατομικό δικαίωμα δεν συναρτάται με τίποτα. Είναι χωρίς διάκριση, χωρίς προϋπόθεση, χωρίς κριτήρια και όπως λέει η ανάλυση του συντάγματος, τουλάχιστον η μαρξιστική φιλοσοφία, απροϋπόθητη απόλαυση του ενόμου συμφέροντος που κατοχυρώνεται στο δικαίωμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα απαντήσω στους απευθύνομους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κυρίως. Ο νόμος 344 του 1976 ήταν που ανακάλυψε τον Ντογκρό και την περίτητα, κυρία Καραμαλή, σχετικά με τα διαμφιλικά άτομα. Το 1976, σε συνθήκες πριν από 40 χρόνια περίπου. Και τι κάνουμε εμείς σήμερα, τι έχουμε να κάνουμε, να αλλάξουμε την αιτιολογική έκθεση, τη σκοπιμότητα του νομοσχεδίου του 1976? Όχι βέβαια, να το διορθώσουμε. Γιατί? Διότι πλέον όχι μόνο τα ελληνικά δικαστήρια με την ομολογία τους, αλλά παράγοντες, διεθνείς οργανισμοί, δικαστήρια, φορείς, ευρωπαϊκοί και διεθνείς, στου οποίου έχουμε υπησέλθει ούτως ή άλλως. Τα έχουμε καταστήσει εσωτερικό δίκαιο υπερνομοθετική μάλιστα ισχύω. Τι σημαίνει αυτό για του νομικού? Εάν μια σύμβαση ευρωπαϊκή ή διεθνή που καταστήσαμε εσωτερικό δίκαιο συγκρούεται με μια νομική διάταξη τη χώρα, υπερισχύει η άποψη τη ευρωπαϊκή και διεθνού σύμβαση. Αυτό σημαίνει υπερνομοθετική ισχύ. Έρχονται λοιπόν και μα λένε τι. Όσα αυτά που πρόβλεψε ο νόμο 344 του 1976, ιδίω για τον ακροτηριασμό που συνιστά βασανιστήριο, δεν είναι νοητό στην εποχή μα. Και αυτό δεν κάνει το νομοσχέδιο. Τι κάνει? Απαλήθει αυτά που δεν ανταποκρίνονται στι σημερινέ ανάγκε. Αυτά λένε. Τι
Τι να σας θυμίσω, να σας θυμίσω τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το πιο αρμόδιο πλέον φορέα να αποφανθεί αν αυτό είναι αρρώστια ή είναι κάτι το φυσιολογικό. Γίνεται δικαίωμα του ανθρώπου να δηλώσει την φιλετική μετάβαση. Να πούμε τα δικαστήρια, τι θέλει να πούμε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πούμε, τον ΟΗΕ να πούμε, με τον εισηγητή της 1ης Φεβρουαρίου του 2013, τώρα πρόσφατα, πριν από 3,5 χρόνια. Το λέει. Κάθε παρέμβαση και υποχρέωση να κάνουμε οποιαδήποτε ιατρική εξέτηση συνιστά φωσανισμό. Να μην το αποδεχτεί αυτό η χώρα μας, να μην το περιλάβουμε στο νομοσχέδιο. Όσον αφορά το δεύτερο που είπατε, κυρία Βορύδη, αυτό το έξυπνο το θεωρώ από εσάς και πάντως θεωρώ ότι είστε έξυπνος και ευφύης άνθρωπος και καλός νομικός. Όμως θα φιλοδοξήσουμε να είμαστε και ιδεολογικοί αντίπαλοι σας. Όταν λέτε ότι ουσιαστικά με το νομοσχέδιο κάνουμε έναν νομικό ακτιβισμό και περιπέπτουμε σε μία, δεν ξέρω πώς τον χαρακτήσετε, τον δικαιωματισμό, σοβαρολογείτε όταν μιλάμε για ατομικά δικαιώματα, κάνουμε νομικό ακτιβισμό? Σοβαρολογείτε όταν λέτε ότι εμείς περιπέπτουμε σε έναν άκρητο δικαιωματισμό? Μπορεί να ταυτίζεστε φρασιολογικά με την απόφαση της Συνόδου. Αυτό είναι δικαίωμά σας. Όμως εγώ θα σας έλεγα ότι προηγείτε πρώτα μια συζήτηση για τα ατομικά δικαιώματα. Και εδώ είμαστε καθαροί. Τα αποδέχεστε, ναι ή όχι? Είναι συνταγματικές προβλέψεις. Είπα πριν πώς κατοχυρώθηκαν αυτά τα δικαιώματα στο Σύνταγμά μας. Το άρθρο 2 για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το άρθρο 4 για την ισότητα απέναντι στον νόμο, το άρθρο 5 να αναπτύσσει ο καθένας ελεύθερα την προσωπικότητά του, καμία προϋπόθεση, καμία διάκριση, κανένα κριτήριο. Το άρθρο 9 να φτιάνει τον ιδιωτικό του και οικογενειακό του βίο όπως θέλει, χωρίς καμία διάκριση. Να πάμε στα κείμενα των ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων. Ακόμα πιο πολύ μεγαλύτερη, πλειοδοτούν ακόμα περισσότερο πέραν των ατομικών δικαιωμάτων. Και εδώ θα πω τους φίλους μου του ΚΚΕ. Λέτε ξαφνικά ότι η πλειοδοσία αυτή υπέρ του ατομικού δικαιώματος είναι από τα πάνω? Δηλαδή οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν έχουν καταγράψει στο συλλογική του συνείδηση, στην πολιτική του πρακτική, αγώνες και θυσίες για τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα? Λέτε ότι από πάνω τους χαρίστηκαν μερικά ατομικά δικαιώματα? Δεν υπάρχει κανένα ατομικό δικαίωμα που να έχει χαριστεί. Κανένα. Σε κανένα σύνταγμα της χώρας, για κανένα λαό, σε όλη την οικουμένη. Διεθνώς, αγαπητοί κύριοι. Και άμα βρείτε ένα, φέρτε εδώ και θα πω ότι έχω λάθος. Φέρτε μου ένα ατομικό δικαίωμα που δόθηκε από τη μεριά της εξουσίας, της οποιασδήποτε εξουσίας, απέναντι στους εξουσιαζόμενους, και θα πω ότι έχετε δίκιο και έχω λάθος όλη την κρίτικη που σας κάνω τα τελευταία 2,5 χρόνια. Τελειώνω. Ένα και εγώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τα είπαμε και στην Επιτροπή, κύριε Δηλήθρο. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να καταστεί σαφές είναι ότι στον χώρο των ατομικών δικαιωμάτων. Εντάξει, αλλά μπορείτε να μου το πείτε τώρα όταν έρθετε εδώ. Απέναντι στο Edifice. Ένα άλλο θέμα το οποίο το είδαμε και στην Επιτροπή, πρέπει να το πούμε και στην Ολομέλεια. Τα ατομικά δικαιώματα δεν εξαρτάται από καμία συσχέτιση πλειοψηφία και μειοψηφία. Είπα στην Επιτροπή και επαναλαμβάνω και τώρα. Το λένε και τα δικαστήρια και τα ελληνικά και τα διεθνή. 1 εκατομμύριο να έχουν την αλφα άποψη. Ένας να διαφοροποιείται είναι υποχρεωμένη μια ευνομούμενη. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Είναι υποχρεωμένη. 1 στο 1 εκατομμύριο να διαφωνεί είναι υποχρεωμένη μια ευνομούμενη, δικαιοκρατούμενη και δίκη πολιτεία να κατοχυρώσει με θεσμούς, στο Σύνταγμα της κυρίως, τα δικαιώματα του ενός ατόμου που διαφωνεί. Έτσι κρίνεται, εκεί κρίνεται η δημοκρατική συνείδηση και μιας κοινωνίας και μιας πολιτείας. Όχι με τον νόμο της πλειοψηφίας. Δεν νοείται πλειοψηφία και ατομικό δικαίωμα. Αυτά που σας λέω τώρα, ποιο είναι το ευτύχημα? Και τελειώνω. Έρχονται 12 δικαστικές αποφάσεις που έχουν πλέον καταστεί αμετάκλητες, δηλαδή δεν μπορούν να προληθούν με κανένα ένδικο μέσο και από κανέναν, που έχουν πει αυτά που λέει το νομοσχέδιο πολύ νωρίτερα από το νομοσχέδιο. 12 αποφάσεις των ελληνικών δικαστήριων. Και είναι όλες στο ειρηνοδικείο εκτός ομία που είναι το μονομέσο πρωτοδικείο. Τι έχουν πει δηλαδή? Ότι κάθε αξίωση να ζητάτε ή ιατρική επέμβαση ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, αυτό καταργεί το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και με αυτή την έννοια είναι αντισυνταγματικό. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, ένα τελευταίο. Θα ήθελα να πω σε όσους πλειοδοτούν υπέρ των απόψεων της Εκκλησίας στην Ελλάδα ότι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, κύριε Βορύδη, εμένα μου θύμισε λουθηρική αντίληψη για τα δικαιώματα και τη φιλανθρωπία. Και ας πω γιατί. Γιατί μου θύμισε δυτικό προστατευτισμό. Γιατί, ακούστε, η τιμωρία είναι έξω από την διδασκαλία και από τη θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας. Είναι έξω, δεν υπάρχει τιμωρία. Ο Λούθερος είπε κάποιος πρέπει να τσακιστεί από την οργή του Θεού. Τα αντίθετα ακριβώς υποστηρίζει η χριστιανική υποτίθεται διδασκαλία και θεολογία. Γιατί
Η αγάπη και η φιλανθρωπία είναι απροϋπόθετη επίσης, όπως και τα ατομικά δικαιώματα. Και αν θέλετε και κάτι να πω με τη δική σας λογική, σας λέω το Λουκά που είχε πει όταν οργίζονταν κάτι μερικοί με το Ψιωδαίος. Γίνεστε ούν εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονες. Και το λέω αυτό, διότι αν η Εκκλησία μας συνεχίσει έτσι, οποιαδήποτε μειοψηφία μειονότητα στην κοινωνία, να την αντιμετωπίζει σαν κάτι το αφύσικο, θα καταλήξει πλέον να μην ακούει το κηρυγμά της μεγάλους αριθμούς ανθρώπων. Και το αντιπαραβάλλω με μια στάση του Πάπα. Σαφώς πρέπει να έχει άποψη. Δεν μιλάμε για τις απόψεις. Και σας λέω ότι όταν ο Πάπας, κάποτε τον είπαν στην Ιταλία πριν από 2 χρόνια, να δηλώσει κάτι για τους ομοφιλόφιλους, είπε εκείνο το περίφημο: ποιος είμαι εγώ, Θεός είμαι, για να κρίνω τους συνανθρώπους μου. Και κλείνω με μια τελευταία φράση, κύριε Πρόεδρε, του Λούθερ Κίνγκ. Το είπα και στην Επιτροπή. Αν υπάρχει αδικία κάπου και για κάποιους, η δικαιοσύνη απειλείται παντού και για όλους. Είναι αλήθεια ότι ο νόμος δεν μπορεί να μου δώσει το δικαίωμα να υποχρεώσω κάποιον να με αγαπήσει. Όμως μπορεί να το εμποδίσει να μην λιντσάρει όταν αυτό θέλει και σε κάθε περίπτωση. Και επίσης ανέφερα και κάτι που είπα, αν στη ρωμαϊκή εποχή υπήρχε αυτή η αντίληψη φιλανθρωπίας. Αναφέρομαι μόνο μια φράση και τελείωσε, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρομαι μια φράση του Πετρόνιου. Σολ όμνιμπους λούκετ. Σολ όμνιμπους λούκετ, κύριε Βουρίδη. Ο ήλιος λάμπει για όλους. Ευχαριστώ.